Χαίρετε, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι συγκλονιστικό. Πρόκειται για το περιβόητο, το πολύ συζητημένο Α113. Ίσως κάποιοι από εσάς το έχετε εντοπίσει. Ίσως και όχι. Το Α113, παιδιά, εμφανίζεται σε κάθε ταινία της Pixar. Και εννοώ σε κάθε ταινία. Άλλοτε φανερά, άλλοτε όχι και τόσο. Άλλοτε άμεσα, άλλοτε έμεσα. Άλλοτε μία φορά, άλλοτε περισσότερες. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτόν τον ενιγματικό συνδυασμό που ακούει στο όνομα Α113? Ίσως ένα υποσυνείδητο μήνυμα που θέλουν να μας περάσουν? Ίσως ένα μυστηριώδες μυστικιστικό... μυστικό? Λοιπόν, πάμε να δούμε μία-μία τις σκηνές όπου εμφανίζεται το Α113 και στο τέλος του βίντεο θα δούμε την απάντηση πίσω από αυτό το μυστηριώδες μυστικιστικό... μυστικό. Έχω ταξινομήσει τις ταινίες με βάση την ημερομηνία κυκλοφορίας, οπότε ξεκινάμε με το Toy Story, όπου βλέπουμε το Α113 στην πινακίδα του αυτοκινήτου της μαμάς του Άντι. Στα ζουζούνια φαίνεται γραμμένο σε μία κούτα. Στο Toy Story 2 είναι πάλι στην πινακίδα του αυτοκινήτου. Στα αγγλικά υπάρχει και ηχητική αναφορά στο Α113 στο Toy Story 2, απλώς μάλλον από λάθος στην ελληνική μεταγλώτηση είπαν Α131. Οπότε ναι, προχωράμε. Συνεχίζουμε με την ταινία Μπαμπούλες ΑΕ, όπου αν και αμφιλεγόμενο, εγώ το βρίσκω μια χαρά, σε αυτήν εδώ τη σκηνή υπάρχει στα αστέρια του ουρανού γραμμένο το Α113. Αν υπήρχαν άπειρα αστέρια στον ουρανό θα μου φαινόταν και εμένα παράξενο, αλλά επειδή δεν περισσεύει σχεδόν κανένα αστέρι, το δεχόμαστε. Στο ψάχνοντας τον Νέμο φαίνεται για λίγα δευτερόλεπτα στην φωτογραφική μηχανή του Δίτη. Εδώ ακριβώς. Σειρά έχουν οι απίθανοι. Εδώ έχουμε μία από τις έμεσες αναφορές στο Α113, καθώς εδώ βλέπουμε το Α1 και το διάγραμμα κατευθύνει τη ματιά μας στο 13. Όλο μαζί τι μας κάνει? Bingo! Α113. Επίσης, στους απίθανους έχουμε και ηχητική αναφορά, με κάπως καλύτερη μεταγλώτηση αυτή τη φορά, οπότε το παραθέτω. Θα ενημερωθείς για την επόμενη αποστολή σου στην αίθουσα συσκέψεων στις 2. Πτέρυγα Δέλτα, αίθουσα 113. Στις 2. Εντάξει. Τα λέμε εκεί. Στα αυτοκίνητα φαίνεται στην προσθενή όψη αυτού του τρένου, αλλά και στην πινακίδα του Μπάρμπα. Στην ταινία Ρατατούι έχουμε δύο από τα πιο δυσδιάκριτα Α113. Το ένα είναι εδώ και το άλλο εδώ. Στο Wall-E συναντάμε την περίφημη διαταγή Α113. Στην αρχή απλώς προβάλλεται στην οθόνη του αυτόματου πιλότου, ενώ στη συνέχεια την αναφέρει και ο Κυριούλης που έχει αναλάβει τα μηνύματα προς το Action. Διαταγή Α113. Αναλαμβάνεις εσύ, αυτόματε πιλότε. Περνάμε στην ταινία Ψηλά στον ουρανό. Ο κύριος Φρέντριξεν μπορεί να είναι μέσα στην κατάθλιψή του, αλλά εμείς παρατηρούμε ένα μικρούλι και χαριτωμένο Α113 πάνω δεξιά. Δεν είναι τέλειο? Το ξέρω πως δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά είπα να σπάσω λίγο τη μονοτονία. Στο Toy Story 3 δεν πάει με τίποτα το μυαλό σας που το έχουν κρύψει. Αδιανόητο. Ασύλληπτο. Δεν μπορείτε να το σκεφτείτε με τίποτα. Για να μην μπεδεύεστε θα σας πω εγώ. Είναι στην πινακίδα του αυτοκινήτου της μαμάς του Άντι. Το ξέρω ότι το περιμένατε, ελπίζω να μην πάθετε τίποτα, να είστε όλοι καλά. Στα αυτοκίνητα 2, πέρα από την πινακίδα του Μπάρμπα, το Α113 διακρίνεται εδώ και εδώ. Μία μικρή παρένθεση, το σκέφτηκα έτσι σαν παιχνιδάκι. Στο βίντεο με τα easter eggs της Disney νούμερο 7, υπάρχει κρυμμένο κάπου το Α113. Πηγαίνετε, ψάξτε το και στείλτε το μου στο Instagram. Λοιπόν, τώρα, θέλω την ψυχραιμία τη δικιά σας και τη δικιά μου. Μπαίνουμε στο Brave. Ωραία. Το συγκεκριμένο Α113 παρά είναι κρυμμένο. Παρά είναι κρυμμένο. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Το Α113 είναι κρυμμένο κάπου μέσα σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Όπα. Μισό λεπτάκι, λάθος χέρι. Σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Είναι γραμμένο πάνω στην κάσα της πόρτας. Κάνω και λίγο zoom, μπας και το δείτε. Στην πραγματικότητα έχουν γράψει A, C, X, I, I, I. Αυτό πόνεσε, παιδιά.
το οποίο είναι το α113 στα λατινικά. Παιδιά, το ξέρω πως δεν φαίνεται καθόλου καλά, αλλά υπάρχει. Πρέπει να με πιστέψετε! Το έχει αναφέρει και η επίσημη Pixar αυτό. Σας έχω βάλει blooper στο τέλος του βίντεο. Πηγαίνετε να το δείτε. Επόμενο! Στην ταινία Μπαμπούλες Πανεπιστημίου φαίνεται στην πόρτα της αίθουσας που κάνουν μάθημα όλοι οι νεαροί εκολαπτώμενοι φοβιστές. Στα μυαλά που κουβαλάς είναι γραμμένο σε αυτόν εδώ τον τοίχο. Ποια ανήσυχη διάνοια που κάνει γκράφιτι σκέφτηκε να γράψει α113 σε έναν τυχαίο τοίχο. Ότι είναι πρωτότυπο πάντως, είναι. Στον καλό σαύρο δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά, ωστόσο δεν είναι και brave, για την ακρίβεια βρίσκεται στο φράχτη της οικογένειας του Άρλο. Ακριβώς εδώ. Στο ψάχνοντας την Τόρη υπάρχει δύο φορές. Η πρώτη είναι αυτή, όπου βλέπουμε το α1 εδώ και το 13 εδώ, ενώ η δεύτερη είναι στην πινακίδα του φορτηγού. Το Cal μάλλον είναι αναφορά στην Καλιφόρνια. Στα αυτοκίνητα 3 ήταν πραγματικά πανδύσκολο να το βρω, έβγαλα τα μάτια μου για να το εντοπίσω. Είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά. Να σας κάνω λίγο zoom. Εδώ ίσως το βλέπετε. Υπάρχει κάπου γραμμένο πάνω στην πόρτα το α113. Πέρα από αυτό, στην ίδια ταινία υπάρχει ακόμα ένα α113 το οποίο είναι αρκετά πιο άμεσο και πολύ πιο ευδιάκριτο. Είναι αυτό εδώ. Και στο κόκο συναντάμε δύο φορές το α113. Η μία είναι στο κάτω αριστερά μέρος ενός δίσκου του Ernesto de la Cruz και η άλλη είναι σε αυτήν εδώ την πόρτα. Απλώς επειδή είναι τζάμι και ο αριθμός είναι στην έξω μεριά της πόρτας, φαίνεται ανάποδα. Και τέλος έχουμε τους Απίθανους 2, όπου έχουμε το α113 να εμφανίζεται 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Όχι, πείτε μου, πόσο απίθανο είναι αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα για την πολυπόθητη απάντηση στο μυστηριώδης μυστικιστικό μυστικό. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Το α113 είναι το όνομα μιας αίθουσας στο Ινστιτούτο Τεχνών της Καλιφόρνια. Πιο συγκεκριμένα, είναι η αίθουσα στην οποία αρκετοί από τους παραγωγούς και τους σκηνοθέτες των ταινιών της Pixar διδάχτηκαν την τέχνη του animation. Προς τιμήν της αίθουσας και των μαθημάτων που διδάχτηκαν σε αυτήν, κρύβουν το α113 σε κάθε ταινία που αναλαμβάνουν. Υπάρχει και αυτή εδώ. Πάλι τα ίδια. Υπάρχει και αυτή εδώ η φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε τον σκηνοθέτη της ταινίας Μπαμπούλας ΑΕ, Pete Docter, τον Άντριου Στάντον που έχει σκηνοθετήσει το Ψάχνοντας τον Νέμο, καθώς και τον Τζον Λάσιτερ, σκηνοθέτη του Toy Story. Στην φωτογραφία, όπως βλέπετε, βρίσκονται έξω από την αίθουσα α113 και δείχνουν το όνομά της. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και η επίλυση του μυστικιστικού μυστηριώδους μυστικού. Ελπίζω να σας άρεσε, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μην ξεχνιόμαστε, εγγραφή στο κανάλι όλοι, καμπανάκι όλοι και follow στο Instagram όλοι, γιατί δύο φορές την εβδομάδα θα κάνουμε ειδικές δραστηριότητες για να γνωριστούμε καλύτερα και να έχουμε μια καλύτερη έτσι αλληλεπίδραση. Λοιπόν, τα λέμε. Disney FanGR. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί. Για αλήθεια υπάρχει στο Brave, αλήθεια λέω. Δεν ξέρετε πως είναι να λες την αλήθεια και να μην σε πιστεύει κανείς. Πλάκα κάνω. Τα λέμε.